ζωή σου θα είμαι εγώ. Τι σημαίνει για σας η μουσική? Η υπόστασή μου κολυμπάει μέσα στη μουσική. Δεν μπορώ να σου το πω αλλιώς. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι τραγουδιστής δηλαδή ή ότι είμαι τραγουδοποιός μόνο. Κολυμπάω μέσα στη μουσική. Ακούω το βράδυ, κοιμάμαι, ακούω τραγούδια στον ύπνο μου. Τηλεοπτικά υπάρχει περίπτωση να σας δούμε κάπου τώρα, αυτή την περίοδο? Έχω γράψει ένα τηλεπαιχνίδι, δική μου ιδέα. Και έχω γράψει και ένα σενάριο, όχι όμως τους διαλόγους, τα επεισόδια, εννοώ το treatment. Και είμαστε στη φάση που το συζητάτε δηλαδή? Το συζητάμε κάπως. Τι μας έχετε λείψει τηλεοπτικά, έχουμε καιρό να σας δούμε. Κοίταξε, και εμένα μου έχει λείψει, γιατί είμαι άνθρωπος της τηλεόρασης. Δεν είμαι μόνο, ας πούμε, μονολυθικά μουσικός, ας πούμε. Μ' αρέσει πολύ. Και εμένα μου έχει λείψει. Και μοιάζει τούτη σιωπή, με λίγο πίτη πόρα, σαν τη στερνή την ώρα που θα επιτεθεί. Έχετε λάβει μέρος σε show mission με πολύ μεγάλη επιτυχία και έχετε βγει πρώτος. Αν σας γινόταν πρόταση για κάποιο show χορού ή κάποιο reality επιβίωσης, τι θα απαντούσατε αν χτυπούσε τώρα το τηλέφωνό σας? Στο show χορού δεν θα πήγαινα, γιατί δεν νομίζω ότι είμαι πολύ καλός. Πιο πολύ είμαι, λόγω της γυμναστικής ακαδημίας, πιο πολύ θα έκανα κάτι τέτοιο, τύπου διαβίωση επιβίωσης, να το πω έτσι. Still survival γι' αυτό. Γίνεται πολύς δώρος με τη συμμετοχή της Ελένης Φουρέιρα, η οποία εκπροσωπεί την Κύπρο, ενώ κατάγεται από την Αλβανία. Και πολλοί λένε ότι δεν θα έπρεπε να συμβεί αυτό. Πιστεύετε ότι όλα αυτά έχουν βάση? Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε ένας Κύπριος να εκπροσωπεί την Κύπρο? Πάρα πολλά κράτη διαλέγουν ανθρώπους που δεν είναι υπήκοοι των κρατών αυτών για να τις εκπροσωπήσουν στην Eurovision. Νομίζω ότι, πώς το λέγανε το παιδί που τραγούδησε για μας ο Σαρμπέλ, τραγούδησε για την Ελλάδα, δεν είναι και έτσι 100% Έλληνας. Γενικά η μουσική δεν έχει σύνορα. Νομίζω ότι αυτό είναι μια βλακεία. Δεν με ενδιαφέρει αυτό σαν σχόλιο καθόλου. Δέκα μαγίσες, τα δάχτυλά σου, δύο φώκες στα χείλη, τα γλυκά σου. Έχετε δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία οικογένεια τα τελευταία χρόνια. Έχετε και δύο υπέροχα παιδάκια, δύο γιους. Πώς είναι η καθημερινότητα στο σπίτι με δύο παιδιά? Είναι αδυσόπιτη η καθημερινότητα με δύο αγοράκια, τα οποία πλακώνονται όλη μέρα στο ξύλο. Και μ' αρέσει αυτό βέβαια, εντάξει, μέχρι που να μην πάθουν κακό. Αλλά αγαπιούνται και τα αγαπάμε πάρα πολύ, μας αγαπάνε. Κάθε μέρα μας λένε πόσο καλοί γονείς είμαστε. Και είναι μεγάλη ιστορία να τα ακούς αυτό από τα παιδιά σου. Έχετε αντιληφθεί αν έχουν πάρει το δικό σας χάρισμα, το χάρισμα της φωνής σας? Τραγουδάει όλη μέρα ο μεγάλος. Ο μικρός κάνει συνέχεια κάτι φάρσες, κάτι ντύνεται, κάνει σχέδια, κάνει κάτι μικρές παραστάσεις δικές του. Για κοριτσάκι θα βάζατε πλώρη με τη σύζυγο κάποια στιγμή? Ναι, αλλά δεν μου την κυνηγάμε στο σπίτι, δεν μπορώ να την πιάσω. Πάντη στριμώξω κάπου. Είναι ευλίγιστη. Θα θέλατε εσείς? Θέλω να πω. Και ένα κοριτσάκι. Έχει άλλη χάρη, άλλη γλύκα. Θα ήθελα, ρε παιδί μου. Απλά είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολες εποχές τώρα για να ξαναρχίσεις από την αρχή να κάνεις ένα μωρό. Δεν θα έχεις ένα μωρό. Δύσκολα.